όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι αθλητής. Για την ώρα, έχω την όρεξη και την υγεία να συνεχίσω με το ίδιο πάθος σαν την πρώτη μέρα. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορώ να πρωταγωνιστώ όπως την προηγούμενη δεκαετία της ζωής μου, αλλά με συναρπάζει αυτή η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη, την οποία έμαθα να προσεγγίζω κυρίως μέσα από αποτυχίες και με οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια σε γήπεδα, δρόμους και βουνά. Αυτό είναι άμεσα συνυφασμένο με τον αθλητισμό και τις τόσες πολλές αξίες που πρεσβεύει, τις οποίες εξελίσσει και βέβαια συναντάμε σε κάθε τομέα της ζωής μας. Όλοι μπορούν να κάνουν αναγωγές στα δικά τους δεδομένα και καθημερινότητα. Χρειάζεται μεγάλα όνειρα και σκληρή δουλειά με προγραμματισμό και συνέπεια. Όταν κάνοντας τα παραπάνω αποτυγχάνεις, αλλά συνεχίζεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πετύχεις κάτι που έμοιαζε αδιανόητο. Θυμάμαι αμέτρητες φορές να μην έχω λογαριάσει πόσες ώρες δούλευα για να βελτιώσω κάτι μικρό. Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Είμαι Βέρος, έτσι το λέμε στη Μάνη, Μανιάτης, από μάνα δηλαδή και πατέρα. Η Μάνη μορφολογικά είναι ένας ιδιαίτερα άγριος και σκληρός τόπος. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, ερήμους, ηφαίστεια, ψηλά βουνά, νησιά του Ατλαντικού, σε όλες τις ηπείρους. Όμως, στον τόπο αυτό, κάτι με συνδέει τόσο άρρηκτα που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λένε ότι περαστικός βλέπεις τη Μάνη σε 3 μέρες, περπατητής σε 3 μήνες και για να δεις την ψυχή της θέλεις 3 ζωές, μία για τη θάλασσα, μία για τα βουνά της και μία για τους ανθρώπους. Κατάγομαι από το Γήθιο. Μου αρέσει πολύ αυτός ο τόπος γιατί είναι το απέραντο γαλάζιο. Και από αυτή την αγάπη μου αγάπησε και ο γιος μου το Γήθιο και τη Μάνη. Και πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τα μικρά του χρόνια να του αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Σε ηλικία 8 ετών, 6 με 8 ετών, τον πήραν σαν ταλέντο στο τρέξιμο. Από εκεί και ύστερα συνέχισε, του άρεσε πάρα πολύ. Σε ηλικία που τρίτη γυμνασίου με λύκειο ξεκίνησε τις προπονήσεις του στον Όμιλο Ερετών. Ξεκίναγε από το σπίτι το πρωί 5 η ώρα και μετά συνέχιζε το σχολείο του. Η αγάπη του για τη θάλασσα ήταν πολύ μεγάλη.
Γι' αυτό και ακολούθησε τη σχολή Βατραχανθρώπων. Τελείωσε το σχολείο το 147 με πολύ καλές επιδόσεις σε όλα, ορκίστηκε και συνέχισε και την κοπηλασία με το πολεμικό ναυτικό. Πήρε πολλές διακρίσεις και εκεί και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων που έκανε είδε ότι του αρέσει ο δρόμος και ξεκινάει το μαραθώνιο. Πήρε πολλές διακρίσεις και στο μαραθώνιο. Ξεκίνησε την πρώτη φορά που έτρεξε, πρώτη φορά που έτρεξε ήρθε τέταρτος. Μετά πήρε διακρίσεις Χρυσά, Αργυρά, Χάλκινα. Και όπως έκανε αυτές τις προπονήσεις και όλα αυτά, πώς του έκατσε το βουνό. Εκεί πλέον, στο βουνό άρχισε να τρέχει και όπως ξέρετε έχει πάρα πολλές διακρίσεις. Σαν παιδί ήταν λίγο δύσκολο. Όταν λέμε δύσκολο, ήταν ένα αυτόνομο παιδί. Ό,τι έβαζε στο μυαλό του έπρεπε να το πετύχει. Ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα τα έχει πετύχει τελείως με τελείως μοναχός του. Έχει υπομονή, επιμονή στα πάντα και ένα μυαλό το οποίο θα καθίσει να συζητήσει και να λύσει το οτιδήποτε πρόβλημα που έχει στη ζωή του μόνος του και με μαθηματική ακρίβεια. Είναι ένα παιδί το οποίο βέβαια με το χαρακτήρα με έχει τσιτώσει αρκετές φορές αμάνα, αλλά είναι λίγο ρυψοκίνδυνος και ρισκάρει πολλά στη ζωή του και τις αποτυχίες και τις επιτυχίες τις αντιμετωπίζει όπως ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ξέρει ότι έχουμε στη ζωή και αποτυχίες και επιτυχίες. Εύχομαι να είναι πάντα στη ζωή του υγιής και να έχει μία ψυχική και σωματική υγεία. Οι επιτυχίες και οι αποτυχίες μέσα στη ζωή μας είναι σε όλα. Έχω την τιμή να υπηρετώ από το 1997 στο πολεμικό ναυτικό. Αρχικά τοποθετήθηκα σε μία φρεγάτα, τη φρεγάτα Αιγαίο. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκα ότι στο καράβι δεν με χωρούσε ο τόπος. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου εκεί, θυμάμαι, είχα κρύψει, σε συνεννόηση βέβαια με τον υπεύθυνο, ένα κοπηλατό εργόμετρο, ένα ειδικό δηλαδή μηχάνημα που κάνεις προπόνηση για την κοπηλασία, στο τροπυλοστάσιο και έκανα την προπόνησή μου καθημερινά με πολύ όρεξη παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο εργασιακό πρόγραμμα. Γρήγορα αποφάσισα να δηλώσω και να πάω να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών. Στο ΣΟΙΚ. Μια εξαιρετικά δύσκολη εκπαίδευση, σχεδόν 7 μηνών, με ελάχιστα ποσοστά επιτυχίας κάτω του 10%. Τα κατάφερα και έκτοτε όλα όσα βίωσα και έμαθα από τους εκπαιδευτές μου με οδηγούν σε κάθε δύσκολη στιγμή της αθλητικής μου καριέρας. Είμαι χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τον Δημήτρη τον Θεοδωρακάκο, για έναν αθλητή με αλφα κεφαλαίο κατά τη γνώμη μου. Είναι γνωστό σε πολύ κόσμο ότι ο Δημήτρης ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Ελλήνων Βατραχανθρώπων. Έχει καταφέρει και έχει αποφοιτήσει από ένα πολύ απαιτητικό σχολείο και δύσκολο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό που έχω να θυμηθώ από την εκπαίδευσή του, η οποία ήταν πολύ δύσκολη, επαναλαμβάνω, και έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, είναι δύο πράγματα. Είναι ότι πρώτον ήταν πολύ δυνατός σαν εκπαιδευόμενος και να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή ο Δημήτρης ήταν κοπηλάτης, ασχολιόταν με το άθλημα της κοπηλασίας και μόνο. Και το δεύτερο είναι ότι τερμάτισε πάντα πρώτος στις χρονομετρήσεις των αντικειμένων του τρεξίματος και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Εγώ προσωπικά είμαι περήφανος για τον Δημήτρη, για όλη την πορεία του μέχρι τώρα. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα ως αθλητής και το πιο δύσκολο για μένα είναι ότι αυτή την εποχή είναι στους καλύτερους αθλητές παγκοσμίως στον ορεινό αγώνα. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι πάντα υγιής και δυνατός για να μπορεί να υλοποιήσει όλους τους στόχους που έχει θέσει στη ζωή του. Να είναι πάντα καλά.
πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Δημήτρη, κατάλαβα ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή περίπτωση. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί και νομίζω ότι είναι η χαρά κάθε προπονητή να συνεργάζεται με ένα τέτοιο αθλητή, επαγγελματίας σε όλα του και πραγματικά με τρομακτική αγάπη για τον αθλητισμό και για αυτό που κάνει. Βγάζει όλο του το πάθος τόσο στην προπόνηση όσο και στον αγώνα, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο. Με τον Δημήτρη έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στην κλασική διαδρομή στο Μαραθώνιο, τη στιγμή που κατέβηκε το 2-20 και βέβαια όλες αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που κατάφερε να πετύχει στο ελληνικό τρέξιμο και να το αναδείξει τόσο στο ελληνικό επίπεδο και να κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να το αγαπήσουν και να το ακολουθήσουν, αλλά βέβαια και να μας κάνει υπερήφανους με τις διακρίσεις του στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι ο Δημήτρης είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, πολύ σκληρός ως αθλητής, συνέχεια πιέζει τα όρια του και προσπαθεί να τα επεκτείνει και είναι η άθληση αυτό που του δίνει χαρά, η επαφή με τη φύση και προσπαθώντας να πετύχει το ακατόρθωτο. Δεν βάζει όρια, δεν θεωρεί ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να πετύχει κανείς, αρκεί να προσπαθεί συνέχεια και να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που ήρθα σε επαφή, τον γνώρισα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλοι και νομίζω ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει και κυρίως να εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους να αγαπήσουν αυτό που εκείνος τόσο πολύ αγαπάει. Η αντοχή είναι συνώνυμο της υπομονής. Πολλοί λανθασμένα πιστεύουν ότι είναι μοναχικό και ατομική δουλειά, όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που με στηρίζουν και αντλώ δύναμη από αυτούς. Η μάνα μου, η αδερφή μου, η σύντροφός μου η Σοφία, ο Νίκος ο μέντορας και φίλος μου, η κόρη μου που με ισορροπεί και όλοι όσοι βρέθηκαν στο δρόμο μου όλα αυτά τα χρόνια. Γνωριστήκαμε πριν 10 χρόνια περίπου σε ένα βαλκανικό πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου που συμμετείχαμε με την εθνική ομάδα Στίβου και έπειτα το 2011 είχαμε κερδίσει τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που τον θαυμάζεις, σου βγάζει μια εκτίμηση και ένα σεβασμό και τώρα που τον έχω γνωρίσει καλύτερα βλέπεις πόσες μεγάλες αξίες μπορεί να σου εμφυσίσει. Έχει μεγάλη αγάπη για την καταγωγή του και σίγουρα σε κάθε συζήτηση φροντίζει να το μαθαίνει κάποιος. Δεν είναι εύκολος χαρακτήρας. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ξεροκέφαλος. Είναι απόλυτος πολλές φορές. Σίγουρα είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, αλλά όταν θέλει. Είναι άνθρωπος που ρισκάρει και ό,τι έκβαση και να έχει το ρίσκο που παίρνει, είτε θετικό είτε αρνητικό, αναλαμβάνει την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης. Είναι ένας άνθρωπος που δέχεται και την ήττα και μέσα από αυτό παίρνει τα θετικά στοιχεία και συνεχίζει. Είναι ένας άνθρωπος που δεν το βάζει εύκολα κάτω. Και μάλλον αυτή είναι και η μεγάλη του άμυνα που τον βοηθάει να εξελίσσεται. Νομίζω πως ένας αθλητής βγάζει το χαρακτήρα του μέσα από τους αγώνες του και σίγουρα ο Δημήτρης είναι ένας τέτοιος αθλητής που βλέπει την προσωπικότητά του μέσα από τους αγώνες που δίνει και πιστεύω γι' αυτό και ο κόσμος τον θαυμάζει τόσο πολύ.
και σίγουρα έχει μεγάλους υποστηρικτές και σίγουρα κόσμο που μπορεί να μην είναι σύμφωνος με τον τρόπο ζωής του. Γι' αυτό και ο Δημήτρης έχει έναν τόσο έντονο χαρακτήρα, πιστεύω. Αυτό που σε μαγεύει στη Μάνη είναι σίγουρα η μορφολογία της και θα μπορούσα λίγο να το παραλληλήσω με τον χαρακτήρα του Δημήτρη, που εξωτερικά μπορεί να βλέπεις μια άγρια επιφάνεια με άγρια βλάστηση, αλλά αν δώσεις την ευκαιρία να το γνωρίσεις καλύτερα, έχει να σου δώσει πολλά. Είναι ένας άνθρωπος φοβερά δοτικός, με φοβερή τρυφερότητα και σίγουρα μπορείς να μάθεις από αυτόν πολλά. Και μας ενώνει, πιστεύω, με τον Δημήτρη δεν είναι τα σπορ που κάποιος θα έλεγε ότι αυτό είναι το κοινό σημείο επαφής, αλλά η αναζήτηση και το χάσιμο. Ο οποίος είναι δύο αντικρουόμενες έννοιες, αλλά στο βουνό και στις αποστάσεις υπεραντοχής και το ένα σημαίνει και το άλλο. Αλλά κυρίως αυτό που θαυμάζω στο Δημήτρη δεν είναι ο χρόνος που επιτυχάνει, ο οποίος είναι ασύλληπτος και αν κάποιος λίγο ασχοληθεί με το τρέξιμο θα καταλάβει γιατί τι επίπεδο αθλητή μιλάμε, αλλά με συναρπάζει ο χρόνος που αφιερώνει για να επηρεάσει ανθρώπους που έχουν ή δεν έχουν αξία ή σημασία. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτιμώ τους ανθρώπους που προσφέρουν. Και ο Δημήτρης προσφέρει και θα προσφέρει και ακόμα και όταν σταματήσει τον αθλητισμό, αν θα τον σταματήσει ποτέ. Ο χαρακτήρας που έχει πλάσει όλη του ενασχόληση με διαφορετικά είδη αθλητισμού έχει φτιάξει έναν άνθρωπο με συνείδηση και με μια δίψα για προσφορά, όχι μόνο για εξάντληση. Τις προάλλες τον πήραμε τηλέφωνο και του είπαμε, ήμασταν σε ένα αγώνα τριήμερο και του λέμε είναι δύσκολα τα πράγματα και μου είπε κάτι, μου λέει όταν βλέπω, λέει, φίλους έτσι να είναι σκασμένοι, καρφωμένοι, χαίρομαι. Χαίρεται γιατί έχουν διανύσει μια απόσταση που κάποιος άλλος μπορεί να θέλει μια ζωή να τη διανύσει, εσωτερική εννοώ, και άλλος να μην τη διανύσει ποτέ. Και λέει χαίρομαι όταν τους βλέπω σκασμένους, έτοιμους να τα παρατήσουν, γιατί γι' αυτό τα κάνουμε, για να διανύσουμε αυτήν την απόσταση. Και ο Δημήτρης είναι από τους ανθρώπους που είναι συνοδοιπόρος σε αυτήν την απόσταση και πολλές φορές σου δείχνει και το δρόμο.
αυτό που διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό το ορεινό τρέξιμο από το τρέξιμο, το συμβατικό στην άσφαλτο, είναι ότι η ένταση και η ταχύτητα πλέον δεν είναι ανάλογα. Δηλαδή, στην άσφαλτο πηγαίνοντας γρήγορα, ανεβάζεις και την έντασή σου και την ταχύτητά σου. Στο βουνό, στη μεγάλη ανηφόρα, ανεβαίνει πάρα πολύ η ένταση, η ταχύτητα είναι ελάχιστη. Στην κατηφόρα μπορεί να έχεις πολύ υψηλά επίπεδα όλων των αισθήσεων και λίγο την καταπώνηση μυϊκά, όχι όμως τόσο την ένταση, αλλά η ταχύτητα επίσης είναι πολύ υψηλή. Και όλο αυτό το παιχνίδι και η αλληλεπίδραση με το τερέν είναι κάτι μοναδικό. Μόνο στο ορεινό τρέξιμο μπορείς να το συναντήσεις. Είμαστε περήφανοι που ένας τόσο μεγάλος αθλητής παγκοσμίου επίπεδου κατάγεται από τον τόπο μας και εγώ είμαι λίγο παραπάνω περήφανος από τους υπόλοιπους γιατί ο Δημήτρης είναι φίλος μου. Σαν φίλος του μπορώ να καταλάβω ότι ο σκληρός αυτός χαρακτήρας του βγαίνει και στην προπόνηση λόγω του ότι έχει προπονηθεί μέσα σε αυτούς εδώ τους δύσβατους τόπους και έχει προπονηθεί τόσο σκληρά. Όλη αυτή η πίεση βρίσκει διέξοδο στην άλλη μεγάλη μου αγάπη που είναι η μηχανή μου. Λατρεύω να ταξιδεύω, είτε μόνος είτε με τη Σοφία, να ξεφεύγω και να ξεχνιέμαι. Αποβάλλω κάθε άγχος, πίεση και παράλληλα το διασκεδάζω. Δημήτρης Θεοδωρακάκος είναι ένας συμπατριώτης μας που λατρύνει την τοπική μας ιστορία. Συνεχίζει αυτή την ιστορία σε ένα άλλο πεδίο. Παλαιότερα οι πρόγονοί μας ήταν μπροστά στους ενόπλεις εθνικούς αγώνες και έγραψαν λαμπρές σελίδες. Ο Δημήτρης, όπως και άλλοι συμπατριώτες μας, συνεχίζουν την αριστεία και τη μάχη τους σε ειρηνικούς χρόνους και έχουν καταφέρει να κάνουν πρώτη την περιοχή μας, τη Μάνη, στις επιστήμες, στις τέχνες, στα γράμματα, στον αθλητισμό. Καμαρώνουμε πραγματικά τον Δημήτρη Θεοδωρακάκο, γιατί είναι ένας συμπατριώτης μας που τον διακρίνει το πατροπαράδοτο ήθος των Μανιατών, αλλά και το ήθος του αθλητή. Είναι λιτός, δωρικός, ακέραιος, στέρεος, πατριώτης. Συνεχίζει δηλαδή ουσιαστικά τη γραμμή πάνω στην οποία οι πρόγονοί μας έγραψαν τις λαμπρές σελίδες της δόξας τους. Οι Μάνοι και οι Μανιάτες έχουμε μια σημαντική ιστορία στον αθλητικό τομέα. Πραγματικά μου έρχεται στο μυαλό ο μαραθωνοδρόμος, ο αδικημένος Ολυμπιονίκης των νεότερων Ολυμπιακών Αγώνων, Χαρίλαος Βασιλάκος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ο Ξυπομάχος Περικλής Πιεράκος Μαυρομιχάλης, η αδελφή Σπανάκου και πάρα πολλοί άλλοι αθλητές που τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας. Ο Δημήτρης είναι ένας από αυτούς. Οι Μανιάτες τον αγαπάμε, τον καμαρώνουμε, τον αισθανόμαστε έναν από εμάς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά
έναν αγώνα δρόμου που είχε γίνει προς τιμήν πριν λίγα χρόνια, προς τιμήν του Χαρίλα, ο Βασιλάκου, του αδικημένου Ολυμπιονίκη Μανιάτη, στο δρόμο Αραιοπόλεως Γηθίου, που ο Δημήτρης, ενώ συμμετείχαν και άλλοι επαγγελματίες αθλητές από την ευρύτερη περιοχή και την Ελλάδα, ο Δημήτρης έφτασε στο Γήθιος σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, σχεδόν περπατώντας. Χαιρέτησε όλο τον κόσμο, θα ήταν 1000 άτομα στην υποδοχή εκεί περίπου, τους χαιρέτησε όλους. Πραγματικά, λέω, οι Μανιάτες καμαρώνουμε και σεμνινόμεθα για αυτόν τον άνθρωπο, για το ήθος του αθλητή και του Μανιάτη που κουβαλάει όποιον βρίσκεται στη γη. Από παιδί, θυμάμαι έντονα πώς ταραζόμουν, πώς ανέβαιναν οι παλμοί μου απλά ακούγοντας άλλα παιδιά να παίζουν. Έχω κάνει αμέτρητες φορές λάθη στην προπόνηση, παρά την τυμπολατρική πολλές φορές προσέγγιση μου, μόνο και μόνο από υπέρμετρο παρορμητισμό. Αυτό όμως λατρεύω να κάνω. Με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι παρά τις όλες επιτυχίες μου, δεν με ενδιέφερε ποτέ η νίκη και κανένας αγώνας δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Αυτό ερχόταν, ας το πούμε, ακούσια. Αυτό που χαρακτηριστικά θυμάμαι είναι ότι δεν ήμουν ποτέ ταλαντούχος σε κάτι πέραν της αστήρευτης υπομονής και θέλησής μου, σε αντίθεση με τα μέτρια και ίσως ελλειπή προσόντα μου. Αυτό που με οδηγούσε και με οδηγεί είναι το πάθος μου, τα όνειρα και βέβαια η συνεχής προσπάθεια προσέγγισής τους. Αθλητισμός είναι πάθος, αγάπη, έμπνευση και συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη. Δεν ξέρω αν είμαι δρομέας, αλλά ήμουν, είμαι και θα επιδιώκω να είμαι πάντα αθλητής.